Πραγματικά, όπως είπες πολύ σωστά, είναι μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται φέτος και πρέπει να δώσουμε θερμά συγχαρτήρια τουλάχιστον στους βασικούς συντελεστές. Είναι πολλοί οι συντελεστές και δεν θέλαμε να αδικήσουμε κάποιον. Αλλά ξεκινώντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣ, τον Τάκη τον Αγαθία, και το ΔΣ, τους συνεργάτες του, το Βασίλη τον Καλοπίση, το Θανάση τον Κόνιαρη, τη Στέλλα Τηλεράκη που μας βοηθάει πάρα πολύ, οι οποίοι αποφάσισαν ότι είναι πολύ καλό να δημιουργηθεί και ένα τμήμα γυναικών στο Σύλλογο. Βεβαίως, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Αν είσαι κοντά σε δέκτη, Δημήτρη, σε παρακαλώ, απομακρύνσου, γιατί υπάρχει ένας θόρυβος ενοχλητικός. Τώρα μια χαρά. Μισό λεπτό, το διορθώνω. Τώρα είμαστε καλύτερα. Τώρα τέλεια. Σε ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει το τμήμα γυναικών και από εκεί και μετά, όταν περάσουμε να μιλήσουμε για τη διοίκηση του γυναικείου τμήματος, πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον προπονητή τον Νίλο τον Καρά, ο οποίος είναι αυτός που στήριξε αυτή την ακαδημία, γιατί επί της ουσίας πρόκειται για μια ακαδημία νέων κοριτσιών με πολύ μικρό ηλικιακό όριο. Περίπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι 14 με 16 ετών. Ελάχιστες κοπέλες είναι φοιτήτριες μεγαλύτερες, γύρω στα 18-19. Μάλιστα. Εκτός από τον Νίλο τον Καρά, είναι ο συνάδελφός μου, ο τεχνικός διευθυντής, ο Δημήτρης ο Βαρελάς, ο οποίος κυριολεκτικά είναι ο άνθρωπος που έχει στήσει όρθια αυτή την προσπάθεια, τρέχοντας για όλα, οτιδήποτε χρειαστεί η ομάδα μας. Είναι ο γενικός αρχηγός ο Βασίλης ο Τσερωτάς. Και όλοι μαζί κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Ασφαλώς θα δημοσιευτεί εντός των ημερών αναλυτική ανακοίνωση με όλους τους χορηγούς μας, γιατί σίγουρα εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε κάποιον, αναφέροντας κάποιους και αφήνοντας κάποιους άλλους. Θα δημοσιευτούν αναλυτικά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η γυναική ομάδα αποτελείται μόνο από αθλήτες της Λακωνίας ή και από άλλες περιοχές? Κατά 99% αποτελείται από αθλήτριες της Λακωνίας, της Σπάρτης και της Λακωνίας, ναι. Και έχουμε στις τάξεις μας αυτή τη στιγμή και δύο φοιτήτριες. Η μία κοπέλα είναι από την Κρήτη που την κάναμε μεταγραφή από τον Εργοτέλη, και η άλλη κοπέλα είναι από τα Δωδεκάνησα, από τους Λειψούς. Μάλιστα. Όλα τα άλλα κορίτσια είναι εδώ από τη Σπάρτη και τη Λακωνία. Και για να γνωρίζει ο κόσμος, η ομάδα παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία, εφόσον φέτος ξεκίνησε υποχρεωτικά, ξεκινάμε από χαμηλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ενοχλεί καθόλου, γιατί έχουμε αποφασίσει με όλους τους συνεργάτες που κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει για φέτος είναι πρώτα η συμμετοχή των κοριτσιών, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν καμία αγωνιστική πείρα, έπαιζαν σε τουρνουά, έπαιζαν σε φιλικούς αγώνες, τις προπονούσε ο Νίλος ο Καράς, αλλά δεν είχαν εμπειρία από αγωνιστικά, από επίσημα πρωταθλήματα. Φέτος λοιπόν το ξεκινήσαμε αυτό, πάμε πολύ καλά, κάναμε μια εξαιρετική παρουσία στην Καλαμάτα, όπου προηγηθήκαμε μάλιστα με 0-1 και στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Παίξαμε πάρα πολύ καλά απέναντι στον ΑΟΚ Πατίστα, σε μια πολύ καλή ομάδα της Καλαμάτας, πιο έμπειρη από εμάς, αλλά είχαμε την ατυχία να τραυματιστεί η τερματοφύλακάς μας, η Γεωργία Κυριακούλια, στην οποία ευχόμαστε και περαστικά. Βεβαίως, περαστικά. Και από εκεί και μετά, συν κάποια άλλη αποχώρηση που έγινε πάλι για λόγους υγείας από τον αγωνιστικό χώρο, από μια νεαρή αθλήτριά μας, στο τέλος χάσαμε με 3-1. Δεν μας πειράζει αυτό, δεν πτωούμεθα με τίποτα. Επόμενος αγώνας. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει αυτό το Σάββατο στο Ενωσιακό Γήπεδο Αγίου Ιωάννου στις 3 ώρα το μεσημέρι, και να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Λακωνίας, επ' ευκαιρία τον Τάκη τον Καρά, ο οποίος βρίσκεται συνέχεια δίπλα μας, όπως και ο δήμαρχος ο Πέτρος ο Δούκας, όπως και οι βουλευτές του νομού μας και όλοι. Και καλούμε τον κόσμο της Σπάρτης να έρθει να παρακολουθήσει και να εμψυχώσει τα κορίτσια μας. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην Ολυμπιάδα Ημιτού. Είναι η β' ομάδα, να διευκρινίσω, της Ολυμπιάδας Ημιτού, γιατί η Ολυμπιάδα Ημιτού έχει και ομάδα γυναικών στην α' εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Παίζουμε λοιπόν με τη β' ομάδα της και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μάλιστα. Σάββατο 14 Ιανουαρίου λοιπόν στις 3, σε ποιο γήπεδο θα γίνει ο αγώνας? Στο Ενωσιακό γήπεδο Αγίου Ιωάννου. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να χειροκροτήσει τα κορίτσια μας και να τους δώσει τη δύναμη και το θάρρος να ανοίξουν τα φτερά τους και να προχωρήσουν ακόμη πιο μπροστά.